αφιερωμένο στους Έλληνες θαλασσογράφους του 19ου και του 20ου αιώνα, το πολυτελές αυτό λεύκωμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εικαστικό γεγονός, καθώς συγκεντρώνει στις σελίδες του μοναδικής ευαισθησίας δείγματα της εικαστικής τέχνης από τον κόσμο της θάλασσας. Έργα των κορυφαίων θαλασσογράφων Βολανάκη, Χατζή, Αλταμούρα, των μεταγενέστερων Παρθένη, Μαλέα και Παπαλουκά, αλλά και αυτών που συνέχισαν τη μεγάλη παράδοση την περίοδο του Μεσοπολέμου και των νεότερων όπως ο Τέτσης, ο Τσόκλης, ο Πρέκας και άλλοι. Πραγματικά σε αυτό τον τόμο συγκεντρώνονται τα έργα που έχει η Εθνική Πινακοθήκη και που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα πλεούμενά της, τα θαλάσσια ξύλα, όπως θα έλεγε ο Κάλβος. Θέλω να θυμίσω ότι όλοι ξέρουμε βέβαια ότι είμαστε μια κατεξοχήν θαλασσινή και ναυτική χώρα, αλλά ότι ο αρχέτυπος ήρωάς μας είναι ο Οδυσσέας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που περιπλανιέται στη θάλασσα. Ένας άνθρωπος που περιπλανιέται για να ξαναγυρίσει μέσω θαλάσσης στην Ιθάκη με το νόστο, με την νοσταλγία. Λοιπόν, και να φτάσω στον Ελίτη που είναι επίσης ο ποιητής του Αιγαίου, ο ποιητής της θάλασσας. Δηλαδή, θα έλεγα ότι η λογοτεχνία μας, η τέχνη μας, από τα πανάρχια χρόνια, από τη μινωική εποχή, από την εποχή της θύρας που έχουμε υπέροχες θαλασσινές εικόνες και σε τοιχογραφίες και σε αγγεία, η ιστορία μας έχει γραφτεί απάνω στα κύματα.